Υπάρχουν κλασικά τέσσερις γνωστοί προσανατολισμοί, λέμε, στην αγορά. Αυτή της παραγωγής που στηρίζεται στη φιλοσοφία ότι εγώ προσφέρω αυτό που μπορώ να φτιάξω και μέχρι εκεί σταματάω. Του προϊόντος έχω κάτι συγκεκριμένο που ξέρω, γνωρίζω και κάνω μόνο αυτό και θεωρώ δεδομένο ότι η αγορά θα το επιλέξει επειδή αυτό ξέρω, αυτό κάνω και το κάνω καλά. Πωλήσεις, προσπαθώ να προωθήσω, άσχετα αν είναι καλό ή κακό, λειτουργώ με την νοοτροπία ότι εγώ θα πείσω την αγορά να το αγοράσει, να το χρησιμοποιήσει. Και το marketing, αυτό που λέμε εμείς, που είναι εξέλιξη, εμπεριέχει όλα τα προηγούμενα. Όλα τα προηγούμενα, δεν είπα εγώ ότι δεν έχει και πωλήσει στο marketing, σαφώς και έχει πωλήσει. Αλλά κοιτάξτε με ποια λογική. Μπαίνουν πολλά πράγματα μέσα. Βέβαια, εφαρμόζονται αρκετά από αυτά και σε μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν και προσωπικό. Δηλαδή, το εσωτερικό marketing είναι αυτό που γίνεται μέσα στην επιχείρηση. Είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων έτσι ώστε να λειτουργούν μαζί με την εποχή, με την επιχείρηση. Δηλαδή, να αισθάνονται ότι είναι κομμάτι της επιχείρησης. Δέστε τον ανατολικό τρόπο ανάπτυξης και διοίκησης των επιχειρήσεων. Εκεί η εταιρεία, η επιχείρηση είναι η οικογένειά τους. Αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί στη Δύση. Έχουμε τελείως διαφορετική κουλτούρα, δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε, αλλά η σωστή ανάπτυξη, εκπαίδευση, παροχή κινήτρων μέσα στην εταιρεία φτιάχνει υπαλλήλους οι οποίοι αισθάνονται κοντά στην εταιρεία και λειτουργούν για το τελικό συμφέρον της εταιρείας. Το λεγόμενο ολοκληρωμένο marketing είναι αυτό που συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά, δηλαδή προϊόν, τιμή, διανομή κτλ. Που θα τα δούμε στη συνέχεια, είναι αυτό που φαίνεται προς τα έξω. Η επικοινωνία, η προώθηση, οι πωλήσει. Αυτό το κλασικό. Υπάρχει το marketing των σχέσεων που αναπτύσσει η εταιρεία με τους συνεργάτες της και αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι γιατί οι σωστοί συνεργάτες είναι αυτοί που φέρνουν τα σωστά προϊόντα στην αγορά. Δηλαδή η συνεργασία με εταιρείες που κάνουν έρευνα σε νέα φάρμακα, σε εξαρτήματα, σε ρομπότ κτλ. Οτιδήποτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε τη δουλειά σας καλύτερα, αλλά η σωστή συνεργασία όπου εσείς λέτε, βοηθάτε, διορθώνετε κτλ. Και υπάρχει το λεγόμενο κοινωνικά υπεύθυνο μάρκετινγκ. Άλλη μια περιοχή στην οποία μπορούμε, αν θέλετε, να πούμε πολλά πράγματα. Πώς γίνεται, με ποιο τρόπο εφαρμόζεται. Κοινωνικά υπεύθυνο μάρκετινγκ είναι αυτό που βγαίνει προς τα έξω από τις εταιρείες για να δείξει ότι είναι εταιρείες που ενδιαφέρονται για το καλό του συνόλου. Πέρα από οτιδήποτε κάνουν. Ναι, κανένας δεν είπε ότι δεν θέλουν να βγάλουν χρήματα, αλλά κάνουν και άλλα πράγματα. Προστασία του περιβάλλοντος, ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων κτλ. Και εδώ υπάρχουν δύο πρακτικές. Η μία που είναι η πιο εμπορική, όταν βλέπετε δηλαδή διαφημίσεις της μορφής αγοράζοντας ένα μπουκάλι νερό Ζαγόρι, συμμετέχετε στο πρόγραμμα για την παροχή νερού στην Κένια. Αυτό είναι το λεγόμενο cause related marketing που συνδυάζει έναν σκοπό με την πώληση ενός προϊόντος. Και αυτό είναι συζητήσιμο. Έτσι, τι, γιατί. Φυσικά το κάνει για να ενισχύσει τις πωλήσεις του προϊόντος. Και υπάρχει η άλλη δραστηριότητα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που πολλές εταιρείες κάνουν χωρίς να φαίνεται τόσο πολύ, όχι βέβαια ότι δεν θα το διαφημίσουν στο τέλος, δεν θα δώσουν δημοσιότητα για αυτό το γεγονός, αλλά έρχεται συμπληρωματικά και ο στόχος είναι να δημιουργήσει μια πολύ καλή εικόνα στην αγορά. Και ελπίζουν ότι μέσα από αυτή την πολύ καλή εικόνα θα μπορέσουν να πάνε πιο μακριά και να έχουν και τις πωλήσει. Αυτό είναι το ζητούμενο, θα το δούμε στη συνέχεια, αφού ακούσουμε τους άλλους δύο ομιλητές, πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια τέτοια εικόνα που θα μας πάει μακριά και θα μας φέρει και χρήματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, μην... Μπορώ, ήχο λίγο. Μην έχουμε... Μην φοβόμαστε κάποιες λέξεις. Να φοβόμαστε να χρησιμοποιούμε κάποια πράγματα. Προσφέρουμε υπηρεσίες, προφανώς έχει ιδιαιτερότητες, προφανώς έχουμε άλλη ευαισθησία. Παίζουμε σε εισαγωγικά ή χωρίς με τον πόνο ενός ανθρώπου. Αλλά από εκεί και πέρα το κάνουμε γιατί πρέπει να ζήσουμε. Μακάρι να είχαμε την πολυτέλεια να προσφέραμε και να ήταν ένα σύστημα, άμα ήταν ένα σύστημα υγείας υπήρχε που έδινε ένα μισθό αξιοπρεπή να μπορούσαμε να πηγαίνουμε εκεί πέρα και να τέλειωνε η ιστορία και να προσέφερες κάποιες υπηρεσίες να μην είχες εξάρτηση καμία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο κόσμος δεν είναι αγγελικά πλασμένος. Έτσι. Και ο σκοπός είναι ακριβώς αυτό θέλουμε να διαφοροποιήσουμε, ότι υπάρχουν πάντοτε οι δύο όψεις νομίσματος. Κάτι το χρησιμοποιείς καλά και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις το ίδιο κακά. Και αν έχουμε κάπου σήμερα κάποια παραδείγματα, είναι για να χρησιμοποιήσουμε κάποια πράγματα σωστά, να μην τα φοβόμαστε, να τα κοιτάξουμε στα μάτια.